Σε λίγες ώρες ανοίγουν οι κάλπες στην Καταλωνία. Περίπου 5,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τη νέα τοπική κυβέρνηση. Για πολλούς αυτές οι εκλογές είναι πιθανό να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση της ανεξαρτησίας. Τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας έχουν σχηματίσει κοινό μέτωπο. Το παρόν δίνει και ο νυν πρόεδρος της Καταλωνίας, Αρτούρ Μας. Απέναντι βρίσκονται κόμματα που αναγνωρίζουν τα αιτήματα της Καταλωνίας, αλλά επιθυμούν την συνεννόηση εντός Ισπανίας. Είμαι ευτυχισμένος. Είναι ένα χρέος προς την οικογένειά μου. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά, δεν ζουν τώρα και είμαι χαρούμενος που μπορώ να ζήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι πιο χαρούμενος για τους γονείς μου και τους παππούδες μου από ότι για εμένα. Το χρωστάω στην οικογένειά μου. Δεν στηρίζω την ανεξαρτησία. Δεν θέλω να αποσχιστούμε από την Ισπανία. Αισθάνομαι Καταλανός αφού παντρεύτηκα Καταλανή και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου είναι Καταλανοί. Θέλω να μείνουμε ενωμένοι. Δεν θέλω την απόσχιση. Ζούμε ενωμένοι τόσο καιρό. Γιατί να αποσχιστούμε τώρα? Θέλω αυτό να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θέλω. Οι Καταλανοί προσπάθησαν το 2004 να προωθήσουν το ζήτημα με δημοψήφισμα, ελπίζοντας μάλιστα στην όθηση που θα έδινε στην υπόθεσή τους το αντίστοιχο δημοψήφισμα στην Σκωτία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας πάγωσε το καταλανικό δημοψήφισμα.